ότι το θέμα ανακήρυξης ΑΟΣ συνολικά στη Μεσόγειο είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να προωθηθεί, είπε στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV και τον Γιώργο Σαχίνη, ο Ευρωβουλευτής και μέλος στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και αναπληρωτής στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξηγώντας ότι ανεξάρτητα από την ελληνική ΑΟΣ, η Μεσόγειος επιβάλλεται να αποκτήσει μια τέτοια ρύθμιση και πως ο ίδιος θα το θέσει ως ζητούμενο με φόντο τις εξελίξεις και με την Τουρκία. Για τη Μεσόγειο δεν έχουμε ΑΟΣ. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ για τη Μεσόγειο? Έχουν προβλήματα οι χώρες μεταξύ τους. Έχει πρόβλημα η Ισπανία με τη Γαλλία. Έχει πρόβλημα η Ιταλία για τους ψαράδες σε συζητήσεις που κάνει μαζί μας. Άρα, ένα θέμα, και εκεί θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, θα αναλάβω και εγώ προσωπικά πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα. Το έχουμε ήδη κουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους βουλευτές. Μάλιστα, θα οργανώσουμε αυτές τις επόμενες εβδομάδες. Έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να κάνουμε μια συζήτηση διακομματική για τα θέματα και τα δίκαιά μας και την αποκλειστική οικονομική ζώνη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να συντονίσουμε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη στον Ατλαντικό, δεν έχουν στη Μεσόγειο. Όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η πλειοψηφία των μελών τους έχουν επικυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα περί προσφυγής ή όχι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ο διπλωμάτης και πανεπιστημιακός, ειδικός σε θέματα διεθνούς δικαίου Στέλιος Περάκης, εξήγησε ότι δεν μπορεί το δικαστήριο να χρησιμοποιείται à la carte και επιβάλλεται να υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική. Εγώ δεν θα ήθελα το Διεθνές Δικαστήριο και η δυνατότητα που υπάρχει, που υπήρχε και η διαδικασία που θέλαμε να ακολουθήσουμε εδώ και τόσα χρόνια, δεν μπορεί απλώς τώρα να μπαίνει μόνο σε ένα στενό πλαίσιο επειδή δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη συμφωνία της Λιβύης με την Τουρκία και τα παρεπόμενα. Θέλει επομένως σύνεση στη διπλωματία, κινήσεις κρίσιμπρας, οι οποίες να μπορούν να δείχνουν ότι και εγρήγορση έχουμε, είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, αλλά και ταυτόχρονα κάνουμε κινήσεις πολιτικής. Αποκαλυπτικό σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας, εμφανίστηκε ο πανεπιστημιακός Άγγελος Συρίγος, ο οποίος εξήγησε ότι δεν αποκλείει επεισόδιο στον άξονα μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, διαχωρίζοντας την ίδια ώρα τη θέση του σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, μιλώντας για εγκληματική ενέργεια. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία θα κινηθεί στην περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο, όχι στο Καστελόριζο, στη Ρόδο και στην Κρήτη, αν θέλει να προκαλέσει πολύ. Εάν δεν θέλει να προκαλέσει πολύ, θα πάει στα όρια εκεί που είναι, που θεωρούμε ότι αγγίζει η ελληνική υφαλοκρηπίδα την Κυπριακή ΑΟΣ, όπως είχε κάνει και την άνοιξη του 2019, και επειδή εκεί πέρα είναι μια οριακή περιοχή, θα προσπαθήσει εκεί να δείξει ότι προσπαθεί να κάνει σεισμογραφικές έρευνες. Μήπως ξεκινάμε μια διαβούλευση όλης της ύλης, όπως είχε πει στη συνέντευξή του στο Βήμα ο κύριος Τσαβούζογλου, αυτό που χαρακτηρίζει ελληνοτουρκικές διαφορές, διότι όλες οι πολιτικές ηγεσίες, και κλείνω, αλλά το τόνισε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη στο Βήμα, έχουμε μία διαφορά νομικής φύσεως και αυτή είναι η οριοθέτηση. Όλα τα άλλα θέματα που αναφέρονται ως διμερείς διαφορές είναι τουρκικές, μονομερείς, αυθαίρετες απαιτήσεις.